Η πρώτη σκέψη που κάνει κανείς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζοντας αυτή την πρόταση μορφής της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι φαίνεται ότι η ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας πιστεύει ότι πραγματοποιεί μια φυγή προς τα εμπρός. Στην πραγματικότητα, επιχειρεί με την αμήχανη και σπασμωδική αυτή κίνηση να κρύψει την άμετρη αμηχανία που προκαλεί το ασύμβατο των σημερινών της θέσεων με τις θέσεις της στο πρόσφατο παρελθόν και βεβαίως να συσκοτήσει όσο το δυνατόν την πολύ μεγάλη επιτυχία που επισφραγίστηκε σήμερα το μεσημέρι με την επιβεβαίωση της εξόδου της χώρας μας από τις μνημονιακές καταστάσεις. Στην πραγματικότητα όμως η Νέα Δημοκρατία δεν συγκρούεται μόνο με το παρελθόν της. Συγκρούεται και με τον παρόν της, με μεγάλο τμήμα των λογικών ψηφοφόρων της, με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τους διεθνείς οργανισμούς που χαιρέτησαν τη συμφωνία ως βήμα για σταθερότητα, ευημερία και πρόοδο της περιοχής. Συγκρούεται ακόμα οξύνοντας τα πράγματα, οδηγώντας τα πράγματα σε συγκρούσεις προσωπικά ο επικεφαλής της και με το δικό του μέλλον και το μέλλον της παράταξής του. Αν και είμαι αναρμόδιος, νομίζω ότι αντί να συσπυρώνει η πρόταση μορφής, υπονομεύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολλές φορές διαπιστωμένο στον πολιτικό στίβο ότι η διαρκής υποχωρητικότητα και ο ετεροκαθορισμός μιας ηγεσίας είναι συνήθως ο προθάλαμος της αποδυνάμωσης και της ανατροπής της. Ο απόλυτα μανιχαϊστικός και ισοπεδωτικός τρόπος που η Νέα Δημοκρατία εκφράζεται απέναντι στη συμφωνία είναι ενδεικτικός μιας πολιτικής άκρητα λαϊκίστικης. Στη συσκότηση που πάντοτε συνοδεύει το λαϊκισμό συμβάλλει η παραποίηση στην οποία εδώ μέσα επιδόθηκαν οι ομιλητές της, λέγοντας σε αρκετά σημεία τη μισή αλήθεια. Και θέλω να φέρω δύο παραδείγματα. Ο κύριος Τσιάρας παραπονέθηκε για το μεγάλο, κατά την αντίληψή του, χρονικό περιθώριο που δίδεται στην άλλη πλευρά προκειμένου να ολοκληρώσει τις δεσμεύσεις της, τις υλοποιήσεις δηλαδή. Δεν λέει όμως τι προτείνει. Προτείνει σφιχτό χρονοδιάγραμμα και σε τι θα εξυπηρετούσε αυτό? Κάθε λογικός άνθρωπος καταλαβαίνει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστές σε μια συμφωνία οι δυνατότητες και οι ρυθμοί ενός συντεταγμένου κράτους, αν θέλουμε πραγματικά μια βιώσιμη συμφωνία. Αλλιώς πάμε στο σφίξιμο της βίδας, που ως γνωστόν οδηγεί στη θράψη συνήθως, στον μπάχαλο. Αυτό θέλουν? Και δεύτερο παράδειγμα επιπολαιότητας τουλάχιστον είναι η φράση του άλλου των εισηγητών της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Γιοργαντά, ο οποίος μιλώντας, η αλήθεια είναι μιλώντας εκτός χειρογράφου, πρότεινε, μάλλον ζήτησε να έρθει συμφωνία στη Βουλή για κύρωση, υπογεγραμμισμένο το κύρωση, πριν τις πρέσπες. Αυτό αν είναι δυνατόν. Αν δεν του ξέφυγε και αν το έλεγε στα σοβαρά, είναι τρομερό. Διότι όπως ξέρουμε όλοι, η κύρωση αποτελεί την τελευταία ενέργεια που υποστασιοποιεί μια διεθνή συμφωνία. Αν ήταν έτσι, πώς θα μπορούσαμε εμείς να αξιώνουμε από την άλλη πλευρά μια υλοποίηση της δεσμεύσης της, όταν θα έχουμε κυρώσει τη συμφωνία και η κύρωση, από ό,τι αντιλαμβάνεται ο καθένας, είναι ένα όπλο που δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει παρά μόνο εν καιρό, όπως ακριβώς προβλέπει αυτή η συμφωνία, όταν θα έχουν υλοποιηθεί δηλαδή όλες οι δεσμεύσεις από την άλλη πλευρά. Μπαίνω στον πειρασμό να σχολιάσω και το περίφημο πυρηνικό όπλο του κ. Κουμουτσάκου. Εφόσον έτσι είναι και μας είχε φωδιάσει η θητεία της Νέας Δημοκρατίας με αυξημένη ισχύ, γεννώνται ερωτήματα όπως γιατί αυτή τη θέση από τα όπλα, δηλαδή απέστη, έφυγε, απομακρύθηκε και υπονόμευσε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Η απάντηση σε αυτό είναι: εκείνο που τους έλειψε τότε ήταν η πολιτική τόλμη. Η αίσθηση ότι υπεράνω του κομματικού είναι το συμφέρον της χώρας. Και βεβαίως έλειψε και τότε μάλλον η συνοχή, και μαζί με τη θέληση και την αποφασιστικότητα που δεν υπήρξαν. Μια συνοχή και μια αποφασιστικότητα που σήμερα υπάρχουν και απέφερε μια συμφωνία συμφέρουσα τόσο για την Ελλάδα όσο και για τον γειτονικό λαό και ασφαλώς συμφέρουσα για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Σχολιάζω επίσης ακόμα και την στάση του κινήματος αλλαγής, αν αυτή είναι τελικά όπως εκφράστηκε από τον κύριο Σκανδαλίδη, ο οποίος χαρακτήρισε δίβουλη και αμήχανη την κυβέρνηση, ενώ στην ουσία χειροσκοπική και μικρόψυχη είναι η στάση τους. Αν και βλέπουν, όπως είπε, θετικά σημεία, εντούτοις νομίζουν ότι σε εισαγωγικά θα πιάσουν την καλή αν πέσει η κυβέρνηση. Μάταια όμως, δεν θα γίνει αυτό το χατήρι σε κανένα, διότι πριν απ' όλα έχουμε μια πολύ καλή συμφωνία
Πόσο περνούν οι μέρες, θα αποδεικνύεται με πόση προσοχή, με πόση ευαισθησία λύνονται θέματα που αγγίζουν την κοινή γνώμη, όπως είναι ο σφετερισμός συμβόλων και ιστορικών δεδομένων που τώρα εξωστρακίζεται πλήρως ως δυνατότητα. Η πρόταση μορφής, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι δεδομένο ότι θα απορριφθεί. Η διαδικασία που άρχισε είναι ανεπίστρεπτη. Θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο, πιο ασφαλές αύριο, σε αρμονία με τους σύγχρονους διεθνείς κανόνες ειρηνικής συνύπαρξης των λαών, που είναι και πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι η βάση για τις διεθνείς σχέσεις. Σε ένα πεδίο που η Ελλάδα είναι και μπορεί να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο μια δύναμη σταθερότητος και ένας πυλώνας ανάπτυξης και δημιουργίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Παλωμανάκη και για την οικονομία στον χρόνο.